Επιτρέψτε μου να μιλήσω λίγο σιγά, διότι έχω λίγο πειρατό τέλος πάντων, αλλά δεν αφορά το σώμα. Σόφης Χρήστος από τις αγωνιστικές παρεμβάσεις. Πριν ξεκινήσω να κάνω μια βασική τοποθέτηση, θέλω να κάνω ορισμένες αναγκαίες επισημάνσεις. Διότι εκτιμάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αντιστροφή των όρων και της πραγματικότητας. Επισήμανση πρώτη. Αυτοί που μέχρι χθες χτυπούσαν παλαμάκια στις κυβερνήσεις Σαμαρά Βενιζέλου, χειροκροτούσαν την πολιτική των μνημονίων, της υποτέλειας, της εξαθλίωσης, της βαθιάς φτώχειας, του 1,5 εκατομμυρίου ανέργων, οι δυνάμεις του παλιού κλασικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, δηλαδή με άλλα λόγια, σήμερα εμφανίζονται ξανά στο προσκήνιο και μάλιστα με την ταμπέλα του όψιμου αντιμνημονιακού. Επισήμανση δεύτερη. Αυτοί που μέχρι χθες σηκώναν πολύ ψηλά τη σημαία και τα συνθήματα του αντιμνημονιακού αγώνα, που λέγαν όντως να πέσουν οι κυβερνήσεις και να γίνει ο κακός χαμός, σήμερα, και αυτό επιβεβαιώθηκε αγαπητοί μου συνάδελφοι και από πάρα πολλές τοποθετήσεις, χαμηλώνουν πάρα πολύ τον πήχη και ζητάνε από το λαό, από το μαζικό κίνημα, από το συνδικαλιστικό κίνημα, να υποταχθεί στο ρεαλισμό της αντικειμενικής κατάστασης. Και μας λένε ότι έχουμε ένα ετεροβαρύ, έντιμο, όπως αλλιώς θέλετε το πείτε το, πολιτικό συμβιβασμό. Επισήμανση τρίτη. Υπάρχει μια τρίτη πτέρυγα, η οποία σήμερα διαβάζουμε και μαθαίνουμε ότι έρχεται στην πλευρά του λεγόμενου αντιμνημονιακού αγώνα, δηλαδή του αγώνα εκείνου που λέει ότι πρέπει να ανατραπεί η πολιτική των μνημονίων στις τότε κυβέρνηση, εμείς να είμαστε και τη σημερινή και θα εξηγήσω παρακάτω γι' αυτό, Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και μάλιστα ζητάνε και την κατάργηση όλων των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων με ένα νομοσχέδιο στη Βουλή. Ωραία. Λέω για το σήμερα. Δεν έγινε σήμερα αυτό. Δεν διέκοψα κανένα και σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ενώ μέχρι χθες οι ίδιοι, μέχρι πρότινος τέλος πάντων, μας λέγανε ότι το πρόβλημα δεν είναι μνημόνιο ή αντιμνημόνιο. Εάν λοιπόν όντως οι δυνάμεις αυτές σήμερα έρχονται πραγματικά και συντάσσονται με την κατεύθυνση εκείνη που λέει και την οποία εμείς υποστηρίζουμε ότι πρέπει να ανατραπεί η πολιτική των μνημονίων, τους καλωσορίζουμε και θα συζητήσουμε σε ποια βάση συνεργασίας μπορούμε να περπατήσουμε από εδώ και στο εξής. Να περάσουμε στο προκείμενο. Εμείς αγαπητοί συνάδελφοι στις αγωνιστικές παρεμβάσεις, πυρώσεις, κινήσεις, λέμε πολύ σημαντικά στον κόσμο της εκπαίδευσης και συνολικότερα ότι όποιος λέει στο λαό και στους εργαζόμενους ότι μπορεί να τάχει καλά ταυτόχρονα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τον ΟΟΣΑ, τα ντόπια και διεθνή κέντρα του κεφαλαίου και του υπεριαλισμού και την ίδια στιγμή μπορεί να υπηρετεί με τον πιο γνήσιο τρόπο τις λαϊκές ανάγκες και τα συμφέροντα, λέμε αγαπητοί συνάδελφοι, τις παίρνει αυταπάτες στο λαό και στην κοινωνία. Τις παίρνει αυταπάτες και ψεύτικες προσδοκίες. Με αυτή την έννοια, αγαπητοί μου συνάδελφοι, είπαμε και επιμένουμε σε αυτή την κατεύθυνση ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει κανένας έτοιμος συμβιβασμός. Ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει καμία ετεροβαρής πολιτική συμφωνία ή συμβιβασμός ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς επιμένουμε στην κατεύθυνση εκείνη που λέει ότι η σημερινή κυβέρνηση υποτάσσεται κανονικότατα, συμμορφώνεται πλήρως στις απαιτήσεις, τους εκβιασμούς των δανειστών, των τοκογλύφων, των τραπεζίτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλο το κέντρο του υπεριαλισμού με μία λέξη για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και σε αυτή την κατεύθυνση, εργαζόμενοι, ο λαός δεν μπορεί να περιμένει μέσα σε αυτό το πλαίσιο ότι μπορεί να υπάρξει διαπραγμάτευση η οποία να υπηρετεί τις ανάγκες της δικιάς μας και της εκπαίδευσης. Πολύ πιο συγκεκριμένα. Με αυτή την έννοια, αγαπητοί συνάδελφοι, όντως διαφωνήσαμε με όλες τις δυνάμεις μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ. Και είναι δίκαιο να πιαστώ από την τοποθέτηση του συναδέλφου από τη Β' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης ότι αν σήμερα πηγαίναμε το συνδικάτο μας
με τη λογική ότι έχουμε αιτήματα, αλλά διαγράφουμε μονοκοντιλιά τα ντοκουμέντα που έχουν υπογραφεί τα δύο προηγούμενα χρόνια, τα 3, 4, 5, τα οποία καταγγέλνουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πολιτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και την πολιτική της ντόπιας άρχουσας τάξης, πάμε πάρα πολύ πίσω από αυτά που έχουμε κατακτήσει. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, λέμε ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να εφησυχάζουμε. Και κάπου εδώ θα ολοκληρώσω. Δεν βάζουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, σε ψηφοφορία ούτε ένα από τα αιτήματά μας. Είπαμε και το ξαναλέμε ότι όσα είπαμε ισχύουν και ισχύουν στο ακέραιο. Από τους συναδέλφους που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας μέχρι το ωράριο και τα τμήματα, χωρίς καμία ιεράρχηση σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα, όλο το διεκδικητικό μας πλαίσιο το επαναφέρουμε και το επαναφέρουμε στο ακέραιο. Το διεκδικούμε και ο προσανατολισμός του συνδικαλιστικού κινήματος, του εκπαιδευτικού κινήματος συγκεκριμένα, είναι αταλάντευτος. Δεν καθορίζεται με βάση το ποια κυβέρνηση έχουμε μπροστά μας για να ζητήσουμε τα δικαιώματά μας και τα αιτήματά μας. Είναι αταλάντευτος και στοχοπροσιλωμένος. Και στην κατεύθυνση αυτή, είπαμε πολύ συγκεκριμένα λοιπόν ότι πρέπει να ξαναπάμε σε κύκλο γενικών συνελεύσεων, να μιλήσουμε, να τα επαναφέρουμε, να τα επικαιροποιήσουμε και να μιλήσουμε στον κόσμο έτοιμα. Να του πούμε ότι πρέπει να αγωνιστεί, να μην παραμείνει θεατής των εξελίξεων, να μην μείνει χειροκροτητής ή να ασκεί την, ας το πούμε, αριστερή πίεση στην κυβέρνηση για να κάνει την καλή διαπραγμάτευση. Αλλά οφείλει να βγει θαρετά, αποφασιστικά, μαζικά στο προσκήνιο των αγώνων, να διεκδικήσει τα όσα του ανήκουν. Είναι προφανές ότι σε αυτό δεν καταλήξαμε σε συμφωνία. Δεν θα πω περισσότερα, αγαπητοί συνάδελφοι. Η σημερινή συνέλευση είναι ένα στιγμιότυπο. Έχουμε όλο το χρονικό διάστημα μπροστά μας. Έχουμε βάλει και ένα πολιτικό στοίχημα, αν το θέλετε, να επιβεβαιωθούν τα όσα λέμε. Εμείς λέμε, για να κλείσω με αυτό, ότι παραμένουμε σε αγωνιστική επαγρύπνηση, δουλεύουμε και παράμε όλα τα σφυριά στην κατεύθυνση εκείνη που λέει ότι διεκδικούμε όλα όσα μας ανήκουν, διεκδικούμε και παλεύουμε για τη συνολική ανατροπή της πολιτικής εκείνης που λέγεται μνημόνια, που πηγάζει και υπηρετεί η σημερινή κυβέρνηση, που υπηρετεί και επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όλοι οι οργανισμοί, τα κέντρα του διεθνούς και ξένου κεφαλαίου και περιορισμού. Ευχαριστώ. 8 λεπτά. Συναδέλφοι σας, ζωγραφάκι.